Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή το βράδυ τη Δευτέρα στην μονάδα εντατική θεραπεία COVID του νοσοκομείου Χατζικώστα, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος για 17 περίπου ημέρε, έχοντα νοσήσει από κορονοϊό ένα συμβασιούχο εργαζόμενος στον Δήμο Ζήτσας. Οι πρώτε πληροφορίε αναφέρουν ότι ο 62χρονο δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα, παρόλο αυτά δεν κατάφερε να βγει νικητή στη μάχη με τον ύπουλο ιό. Ο άτυχο 62χρονο ετοιμαζόταν να ολοκληρώσει τον εργασιακό του βίο εντό του επόμενου διμήνου, καταθέτοντα τα χαρτιά για τη σύνταξη, δυστυχώ όμω δεν πρόλαβε. Τη θλίψη του για το χαμό του συναδέλφου του εκφράζουμε ανακοίνωσή του η διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων. Ο ΕΟΔΗ κατέγραψε την Τρίτη 46 νέα κρούσματα στα Γιάννανα, 8 στη Θεσπρωτεία, 2 στην Άρτα και 3 στην Πρέβεζα. Σε υψηλά επίπεδα στο μεταξύ Φαίνεται ότι παραμένει ο δείκτης θετικότητα στην περιοχή, όπως φαίνεται από τον συσχετισμό των θετικών τεστ ταχείας ανείχνευσης σε σχέση με το συνολικό αριθμό των διενεργηθέντων. Σε σύνολο 272 τεστ που διενεργήθηκαν την Τρίτη από τις κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ στην κεντρική πλατεία προέκυψαν 5 κρούσματα. Ακόμη πιο ανησυχητική όμως θα μπορούσε κάποιος να πει πως είναι η κατάσταση στο Δίστρατο, όπου στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεστ από τις κινητέ μονάδε. Σε σύνολο 62 δειγμάτων εντοπίστηκαν 11 θετικά, ποσοστό δηλαδή μεγαλύτερο του 17%. Με βάση πάντως τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των προηγούμενων ημερών στο δίστρατο και τη διασπορά του ιού στην κοινότητα που έχει τεθεί σε ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων, οι υγειονομικές αρχές κρίνουν αναμενόμενα και τα σημερινά αποτελέσματα των rapid test.